τι λέγαμε λοιπόν. Τώρα θα αρχίσουμε. Α, τώρα θα αρχίσουμε. τώρα θα τα δούμε όλα. Είναι μια εβδομάδα, αρχίζει η εβδομάδα, σας το είχα πει και από την Παρασκευή εξάλλου, λίγο περίεργη. Πρώτον, δεν ευνοείται πολύ η επικοινωνία. Σήμερα ο Ερμής, ο οποίος βρίσκεται στον κρύο και λέμε ότι μας έρθει, δέχεται μια πολύ δύσκολη γωνία με τον Πλούτονα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τη σκληρή κριτική. Θα ακούσουμε να λέγονται λόγια από εδώ και από εκεί. Αυτοί που πρέπει να προσέχουν περισσότερο είναι πρώτον οι δίδυμοι, δεύτερον κρυοί 11 του μηνός, καρκίνοι 13 του μηνός, ζυγοί 14 και εγώκεροι που με ρωτούσαν αν είναι καλή μέρα για τους εγώκερους, όσοι είναι γεννημένοι στις 11, πρώτον. Και δεύτερον η Αφροδίτη, η οποία είναι στο καλύτερο ζώδιο σε εισαγωγικά τους διδύμους. Και ενώ είναι μια καλή Αφροδίτη που σημαίνει ότι θέλουμε να βγούμε, να δούμε φίλους, να χαρούμε, να διασκεδάσουμε, δέχεται και αυτή με τον Ποσειδώνα, ο οποίος είναι της θάλασσας και βλέπετε τώρα τις βροχές και τα τέτοια που γίνονται και από την Πανσέλινο που έγινε προχθές στο Σκορπιό. Έτσι μπορεί να μας εξαπατήσουν ή γενικότερα να είμαστε λίγο μελαγχολικοί. Και γενικά μπαίνουμε σε μία εβδομάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις. Σας το έχω πει από καιρό, ο αστρολόγος θα γράφει όλα μέρα-μέρα τι γίνεται. Ειδικά προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις και από διάφορα πράγματα που γίνονται ήδη. Και τα ακούμε εδώ βροχές στη Χαβάη που έγινε το ηφαίστειο. Διάφορα πράγματα τέτοια θα δούμε. Όμως, εάν προσέξετε λίγο σήμερα την επικοινωνία και τα οικονομικά που μη σας εξαπατήσουν, ακόμα και τα συναισθηματικά, τα πράγματα προς το παρόν θα είναι καλύτερα. Έτσι λοιπόν, για σας τα κριάρια των πρώτων ημερών, έχει μπει ο Χείρονας, που σας έχω πει πολύ λίγα για αυτόν τον Χείρονα, θα σας πω κάποια φορά. Ο Χείρονας δεν είναι πλανήτης, είναι ούτε κομήτης ούτε αστεροειδής. Έχει μπει στον κρυό των πρώτων ημερών. Και αυτό σημαίνει ότι λάθη τα οποία έχουν γίνει επανέρχονται και πρέπει να βοηθήσετε ώστε να ξεπεράσετε το τι πληγές μπορεί να έχετε ανοίξει σε κάποιους ανθρώπους. Αν είστε γεννημένοι το τέλος Μαρτίου, ο Κρόνος ακόμα σας καλεί να είστε πολύ μεθοδικοί. Αν είστε γεννημένοι γύρω στις 11, προσέχετε σήμερα πώς χειρίζεστε το λόγο. Μην πληγώνετε τους άλλους με τα αγαπημένα πρόσωπα και μην προσπαθείτε να κάνετε σήμερα συμφωνίες, δεν βγαίνουν σε καλό. Θα δείτε φίλους όπου δεν πρέπει να τους αναμίξετε με τα οικονομικά. Και αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, μετά τις 13, 14, 15, προσοχή, ο Άρης ακόμα δημιουργεί εντάσεις και ατυχήματα και βιασύνης. Μην βιάζεστε εσείς των τελευταίων ημερών και μην τα βάζετε με πρόσωπα κύρους, γιατί δεν θα κερδίσετε. Αφήστε λιγάκι να περάσει ο καιρός και τότε μπορείτε να εκθέσετε τα αιτήματά σας. Για τους Ταύρους μας που γίνονται πρωταγωνιστές πια των πλανητικών παιχνιδιών, μια και ο ουρανός, ο πλανήτης του πνεύματος μπαίνει στο ζώδιο της ύλης. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα γίνει μία σούπα που θα μας πει ο Καλύδης πώς θα γίνει. Τις πρώτης μέρες θα το νιώσετε στο τέλος του μήνα. Μυστικές επαφές, συμφωνίες δεν ευνοούνται σήμερα, όπως επίσης και ένα οικονομικό θέμα, στο οποίο αν είναι αναμεμειγμένοι και φίλοι, εκεί θα νιώσετε εξαπατημένοι ή εκείνοι θα νιώσουν εξαπατημένοι. Έτσι προσπαθήστε να μην έχετε οικονομικές συναλλαγές, παρόλο που ο Δίας είναι απέναντι από το ζώδιό σας και από τον Ιούλιο που βγάζω αυτό το καιρό, μπαίνει σε ορθή φορά και έτσι θα βελτιωθούν οι σχέσεις και οι συνεργασίες. Για τους διδύμους, αφού ο Ερμής κυβερνήτης σας δεν είναι τόσο καλό, σημαίνει ότι έχετε έννοιες για φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα. Αποφύγετε να αναμίξετε φίλους με τα οικονομικά και προσέχετε πώς χειρίζεστε το λόγο για να μην πληγώσετε αγαπημένα πρόσωπα. Ακόμα, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 7, 6, 7, 8 εκεί, να ξέρετε ότι σήμερα μπορεί να έχετε μία συνάντηση η οποία είναι φιλικο-ερωτική και η οποία σας αφήνει μία πικρή γεύση ή μία παραμυθένια γεύση. Ό,τι και αν είναι, επειδή σας επηρεάζει ο Ποσειδώνας, μπορεί εσείς να βλέπετε αλλιώς τα πράγματα και αλλιώς να είναι στην πραγματικότητα. Ίσως να ωρεοποιείτε ή να βάζετε φτερά και πούπουλα στους ανθρώπους που αγαπάτε ή στις προτάσεις που σας κάνουν, αλλά κρατήστε χαμηλούς τόνους και μικρό καλάθι για να μην απογοητευτείτε αργότερα. Έτσι λοιπόν σήμερα προσέχετε, όπως επίσης και ένα οικονομικό, κληρονομικό, φορολογικό θέμα. Τα καρκινάκια μας, σήμερα βεβαίως η Σελήνη είναι στον Ίδροχο, μπορεί να έχετε έτσι κέφια, όμως ένα επαγγελματικό θέμα, ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 13, λίγο πριν, λίγο μετά,
οι συζητήσεις που θα κάνετε δεν φαίνεται να έχουν το δρόμο που εσείς θα θέλατε. Είτε με τον σύντροφό σας, είτε με επαγγελματίες, στο επαγγελματικό σας δεν ευνοείται. Όπως επίσης μία μυστική σχέση ή μία μυστική συνεργασία, είτε οικονομική είτε συναισθηματική, δεν φαίνεται να έχει την τροπή που εσείς θέλετε. Και αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, το τελευταίο δεκαήμερο, ο Άρης απέναντί σας θα κάνει μουσκεμα με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, ενδεχομένως να τα πείτε λιγάκι έξω από τα δόντια, να βγάλετε τα αποθυμένα σας, τα οποία βεβαίως δεν είναι ό,τι καλύτερο. Καλύτερα σιγά σιγά να τα λέτε παρά να τα βγάλετε όλα μαζί. Τα λιοντάρια μας που επηρεάστηκαν από την προχθεσινή Πανσέλινο, η οποία ακόμα επηρεάζει, έχετε θέματα τόσο επαγγελματικά όσο και οικογενειακά. Τώρα, για ένα ταξίδι, ένα νομικό διαδικαστικό θέμα, μία συζήτηση που είναι να κάνετε, αν έχει και οικονομικό χαρακτήρα, αυτό λιγάκι είναι δύσκολο. Όπως επίσης και μην αναμίξετε και εσείς φίλους με τα οικονομικά, γιατί μάλλον θα μπερδευτείτε. Η Παρθένη